Με την ίδια σκληρή γλώσσα απαντά σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΚΤΕΛ Φωκίδας στην Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώτα Γαζή. Όπως αναφέρει στην επιστολή της η διοίκηση του ΚΤΕΛ, σε απάντηση του σχετικού γνωρίζουμε ότι το ποσό των 328.737 ευρώ με το οποίο έχει επιχορηγηθεί η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας είναι για την κάλυψη οφειλών από την 1η-1η του 2011 έως και τις 30 Ιουνίου. Εάν οι παραστάσεις σας σε Υπουργεία Εσωτερικών κλπ. Είχαν γίνει νωρίτερα, θα έχει λυθεί το πρόβλημα, σημειώνει η διοίκηση της ΚΤΕΛ. Σε ό,τι αφορά το διάστημα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2010, έχουμε αναφερθεί και σας έχουμε δώσει όλες τις νομικές και πραγματικές εξηγήσεις, με έγγραφό μας που έχει κοινοποιηθεί σε εσάς και στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας και σε κάθε αρμόδιο φορέα. Και παρόλα αυτά, αντί να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία από εσάς και να συνεχίσετε την πρακτική της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φωκίδας που διαδεχτήκατε, δηλαδή και εφόσον διαφωνούσατε με τις δικές μας απαιτήσεις και τις απόψεις της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, να παραπέμψετε τη διαφορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως αρμόδιο για την επίλυση διαφοράς και έτσι να έχει λυθεί το θέμα άμεσα και πριν από πολύ καιρό. Εσείς προτιμήσατε μετά από παρέλευση μηνών και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου του 2011, που έγινε ερώτημα από τη Διεύθυνση του Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα απάντηση. Σε ό,τι αφορά την απέτησή μας για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2010, να πληρωθούμε με τις τιμές για την περίοδο 2010-2011 και όχι με τις τιμές 2009-2010, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διαφορά στις ως άνω τιμές έχει προέλθει από τροποποιήσεις διαδρομών και άλλων νέων που δημιουργήθηκαν και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις του τέτοιου Νεμάρχη Φωκίδας και από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που έδωσε αύξηση 20% στους ιδιοκτήτες ταξί όλης της Ελλάδας και την οποία αύξηση εμείς ήδη έχουμε καταβάλει στους διοκτήτες αυτούς. Σε ό,τι αφορά το οφειλόμενο ποσό των 923.000 ευρώ μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου που ισχυρίζεστε ότι δεν είναι αυτό, μπορείτε να το επαληθεύσετε απευθυνόμενοι στις οικονομικές υπηρεσίες σας. Κατά τεκμήριο, ο έκαστος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας όπως η ΚΤΕΛ του νομού Φωκίδας ανώνυμος εταιρεία δεν εκφράζει τις δικές του απόψεις, αλλά τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωσή μας, σημειώνει η διοίκηση της ΚΤΕΛ, οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν αποφασίσει να σταματήσουν τη δρομολόγηση των λεωφορείων τους. Αν εσείς γνωρίζετε μετόχους που δεν συμφωνούν με την άποψη του Προέδρου, καλό θα είναι να μας τους γνωρίσετε, χωρίς να αφήνετε υπονοούμενα περί ασυμφωνίας μετόχων και διοίκησής τους. Κλείνοντας την επιστολή του, ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ Φωκίδας κ. Καρδάρα σημειώνει πως η πολύχρονη ενασχόλησή του με θέματα μεταφορών και επί τη διοίκηση της ΚΤΕΛ Φωκίδας τον έχει διδάξει ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία καλό είναι να αποφεύγονται οι δικαστικές διενέξεις και είναι σίγουρος ότι αν και η κυρία Γαζή είχε καταβάλει ανάλογη προσπάθεια, δεν θα είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα. Στον ισχυρισμό σας ότι η άρνηση εκτέλεση των δρομολογίων ισοδυναμεί με παράνομη καταγγελία της σύμβασης, εμείς ως διοίκηση της ΚΤΕΛ σας ρωτούμε, ποια σύμβαση, αφού πολύ καλά γνωρίζετε ότι έχουν γίνει παρατάσεις με νόμο μέχρι τις 31/12 του 2011 και στη συνέχεια με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2012. Αν και σήμερα έχουμε φτάσει στην 22η Φεβρουαρίου, καμία πρόβλεψη ή ειδοποίηση έχουμε λάβει για το μέλλον. Αν εσείς γνωρίζετε τίποτα, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Επίσης, είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν απειλήσαμε γονείς και μαθητές, αλλά αντίθετα ζητήσαμε συγγνώμη για την αφόρητη κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Τέλος, η ΚΤΕΛ Φωκίδας όχι μόνο δεν προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εάν η εταιρεία μας δεν είχε εξοφλήσει τους ιδιοκτήτες ταξί μεταφοράς μαθητών μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2011 και δεν τους είχε δώσει και προκαταβολές για το διάστημα Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2011, δηλαδή χρήματα που δεν έχουμε ακόμη εισπράξει, το κοινωνικό σύνολο θα είχε αποκτήσει το πρόβλημά του πολύ νωρίτερα από τους ιδιοκτήτες ταξί χωρίς τη δική μας ανάμειξη.